Τώρα, κυρίες και κύριοι, με υψηλές θερμοκρασίες και τα πρώτα σαραντάρια στο θερμόμετρο θα περάσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε πώς θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Μια από τις προηγούμενες ημέρες είχαμε έτσι χαμηλές θερμοκρασίες. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, είναι ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Πρόδρομος Αστανίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Αστανίδη. Καλησπέρα κύριε Βαγκρατζά, καλησπέρα κύριε Σουσιλεθέτε. Βλέπουμε το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έτσι θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους εκδρομείς να πραγματοποιήσουν τις αποδράσεις τους. Πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, να το δούμε λίγο αναλυτικά. Ναι, κοιτάξτε, σήμερα το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο με πρόγνωση για υψηλές θερμοκρασίες και στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι τους 37-38 βαθμούς Κελσίου, όμως κυρίως το Σαββατοκύριακο. Για αύριο Παρασκευή, οι θερμοκρασίες που θα φτάσουν στη Δυτική Μακεδονία, οι μέγιστες τιμές, θα αγγίξουν τους 35-36 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο όμως θα έχουμε ακόμη περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, που όπως είπαμε θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Βέβαια, ναι, σας ακούμε. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας υπάρχει απόκληση μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης τιμής, από 20 βαθμούς τα ξημερώματα και το πρωί τις πρωινές ώρες που θα πέφτει η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας, θα φτάνει στα επίπεδα που αναφέραμε με το Σαββατοκύριακο να κορυφώνεται και να φτάνει στους 37-38 βαθμούς. Υπάρχει δηλαδή απόκληση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης, πράγμα που δίνει δυνατότητα στον ανθρώπινο οργανισμό να ανακτήσει τις δυνάμεις του από την καταπώνηση που υφίσταται από τις ψηλές θερμοκρασίες που θα κρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι πότε γνωρίζουμε ότι θα έχουμε αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες, κύριε Ασλανίδη, μέχρι πότε, τι εικόνα έχετε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής και την πρόγνωση της ΕΜΗ, οι ψηλές θερμοκρασίες και οι νότιοι άνεμοι θα κρατήσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής και το μεσημέρι της Δευτέρας, ανήμερο του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, και από το βράδυ της Δευτέρας αναμένουμε να σημειώσουν μικρή πτώση όμως οι θερμοκρασίες, καθώς θα πνέουν και βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα ενισχυθούν κυρίως το βράδυ της Δευτέρας. Μάλιστα. Μια που σας έχουμε στον αέρα, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, να δώσουμε και κάποιες συμβουλές προστασίας όσον αφορά για τον καύσωνα στους πολίτες αλλά και τις ευπαθείς ομάδες. Είχαμε σήμερα και σχετικές ανακοινώσεις και από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τι θα πρέπει να προσέχουν αυτές τις μέρες και οι ευπαθείς ομάδες αλλά και γενικά οι πολίτες? Ναι, κοιτάξτε, δεν χρειάζεται πανικός. Ακριβώς αυτό να το πούμε, δεν χρειάζεται. Τα φαινόμενα που περιμένουμε, τουλάχιστον για τη Δυτική Μακεδονία, δεν φαίνεται να έχουν ακραία χαρακτηριστικά. Οι τιμές που, όπως είπαμε, στις θερμοκρασίες θα φτάσουν σε εκείνα τα επίπεδα 37-38 βαθμούς. Καλό θα είναι όμως ο πληθυσμός να προσέχει, να λάβει τα έγκαιρα τα μέτρα αυτοπροστασίας, αυτά που προτείνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να αυτοπροστατευτούν οι πολίτες από τυχόν υψηλές θερμοκρασίες και να μην εμφανιστούν φαινόμενα θερμοβληξίας. Και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, άτομα δηλαδή που έχουν χρόνια νοσήματα, κυρίως αναπνευστικά και καρδιακιακά, αλλά και τα μικρά παιδιά, τα νεογέννητα και οι ηλικιωμένοι. Ειδικότερα, αν θέλετε και να έχουμε χρόνο να πούμε λίγα πράγματα για τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τον καύσωνα, συνιστά στους πολίτες να παραμείνουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς, μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν να παραμένουν σε σκιερά και δροσερά μέρη, να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία και σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία, να αποφεύγουν το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο, να φοράν καπέλο, γυαλιά, ηλίου, ρούχα, ανοιχτόχρωμα, έτσι ώστε να επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και να διευκολύνει την εξάρτηση του υδρότα, να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού. Άφθονα νερά καταναλώνουμε και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας το ενοπνευματώδη. Και βέβαια, όπως είπαμε, ιδιαίτερη μέρημνα στα νεογέννητα, στα μικρά παιδιά και στους ηλικιωμένους και στους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, για να αποφεύγουν έτσι τις πιθανές επιπτώσεις από υψηλές θερμοκρασίες. Okay. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα αν εφαρμόσουμε αυτά τα απλά πράγματα. Απλά πράγματα είναι, τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά και πολύ χρήσιμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι για να γνωρίζουν πλέον και οι πολίτες τι πρέπει να προσέχουν, ειδικά αυτές τις μέρες που ανεβαίνουν οι υψηλές θερμοκρασίες.